Καλημέρα παιδιά, κάνω αυτό το βιντεάκι για να απαντήσω σε πολλούς φίλους, μαθητές αλλά και συναδέλφους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βλέπουν αυτά που κάνουμε στο Παγκράτιο, στα βιντεάκια και όχι μόνο και πάντα μου θέτουν μια ερώτηση παύλα συμβουλή με πάντα καλό προαιρετέ, έτσι δεν έχουν οι άνθρωποι καμία ηρωνία σε αυτό το πράγμα που λένε. Πάντα με ρωτάνε ότι γιατί το ονομάζω Παγκράτιο, γιατί το γράφω Παγκράτιο και δεν το ονομάζω MMA, το οποίο πουλάει περισσότερο στον κόσμο και να το πω έτσι στη λαϊκή γλώσσα όπως μου το λένε και εκείνοι, θα χεστήσει το τάλιρο. Λοιπόν, επειδή θέλω να απαντήσω σε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το απαντήσω σε κείμενο, μου αρέσει πάντα να μιλάω απροφορικά, ακούστε λίγο. Όλα τα πράγματα στη ζωή δεν πρέπει να τα κοστολογούμε μόνο με βάση το χρήμα ή την δημοτικότητα που έχουν στα αυτιά του κόσμου. Το MMA για μένα, συγκεκριμένα, δεν είναι σύστημα. Είναι κάτι γενικόλογο. Το λέει και η μόνη το οποίο αναλύσει τις λέξεις του είναι MMA, Mixed Martial Arts. Δηλαδή είναι μεικτές πολεμικές τέχνες. Είναι κάτι το οποίο όμως είναι γενικό. Χωρίς να θέλω να πω κάτι αρνητικό γι' αυτό. Αλλά δεν μπορεί να ονομάζει το Σάμπο απλά έτσι MMA. Δεν μπορείς να ονομάζεις μια πολεμική τέχνη που έχει δική της ταυτότητα, ορολογία, τεχνοτροπία, απλά έτσι MMA. Γιατί είναι MMA έτσι κι αλλιώς. Και είναι λάθος αυτό το πράγμα, το σκεπτικό που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτή η ξενομανία που μας κυνηγάει πάντοτε, που αν το ονομάσουμε, αλλάξουμε απλά το όνομα και το βάλουμε ξενικό, ενώ είναι το ίδιο πράγμα που κάνεις, και καλά στα αυτιά του κόσμου, περνάει καλύτερα. Νομίζω ότι είναι στο δικό μας χέρι να κάνουμε ένα σύστημα να περάσει στα αυτιά του κόσμου, εάν το δείξουμε σωστά, ειλικρινά και χωρίς την κοροϊδεύουμε. Το Παγκράτο από μόνο του και μόνο σαν ονομασία είναι στους MMA, γιατί το Παγκράτο βγαίνει από τις δύο λέξεις παν και κράτος, δηλαδή αυτός που επικρατεί με τα πάντα, με ό,τι έχει πάνω του. Εντάξει, και στην αρχή Ελλάδα, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν ένα πολύ γνωστό άθλημα, ένα από τα αγαπημένα των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως έλεγε ο Φιλόστρατος, τον εν Ολυμπία το κάλιστο, δηλαδή από τα αθλήματα της Ολυμπίας ήταν από τα πιο όμορφα. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω και να λέω στη σχολή μου ότι κάνω MMA, ενώ είναι Παγκράτιο. Το MMA μάλλον είναι Παγκράτιο, όχι το Παγκράτιο να είναι MMA. Δηλαδή, δεν υπάρχει για μένα στο δικό μου το μυαλό καμία εξήγηση γιατί να αλλάξω την ονομασία ενός συστήματος όταν άλλες χώρες που έχουν δικά τους στυλ, η Ταϊλάνδη το Muay Thai, η Βραζιλία το Brazilian Jiu-Jitsu, η Ρωσία το Σάμπο, η Κορέα το Taekwondo, γιατί εμείς θα πρέπει να πετάξουμε ένα δικό μας σύστημα στον κάλαθο των αχρήστων επειδή δεν είναι ακόμα στον κόσμο πολύ εύβοχο ή πολύ γνωστό για να το κάνουμε απλά να πουλήσει. Είναι για μένα προσβολή στο σύστημά μου, στη χώρα μου και σε αυτό που εγώ πρεσβεύω. Γιατί αυτό που πρεσβεύω εγώ και πάρα πολλοί άλλοι φυσικά άνθρωποι είναι να είμαστε ειλικρινείς στον κόσμο και είναι στο χέρι μας να κάνουμε ένα σύστημα να το αγαπήσει ο κόσμος. Αλλά έτσι όπως είναι. Σε κάποιους δεν αρέσει η στολή, σε κάποιους δεν αρέσει ξέρω εγώ, η ορολογία, σε κάποιους δεν αρέσουν χίλια δυο. Δεν μας απασχολεί αυτό το πράγμα. Όπως λέω πάντα στους μαθητές μου, δεν σου δίνει η ζώνη σου αξία, εσύ θα δώσεις αξία στη ζώνη σου. Δεν θα σου δώσει λοιπόν η στολή την αξία σου, αν είσαι καλός παλαιστής, καλός παγκατεστής, καλός kickboxer, αλλά εσύ θα δώσεις αξία σε αυτό το πράγμα. Οπότε, να πω το Παγκράτιο, ένα άθλημα που εισήχθη στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 648 π.Χ. πριν 2.500 χρόνια, και να το αλλάξω εγώ το όνομα ξαφνικά γιατί δεν, εισαγωγικά δεν πουλάει ή δεν είναι τόσο γνωστό παγκοσμίως όσο είναι κάποια άλλα συστήματα, δεν πρόκειται να το κάνω. 16 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ο κόσμος και όλοι οι δικοί μου μαθητές το ξέρουν έτσι όπως το ξέρουν, από μένα. Τώρα, το αν σε κάθε χώρο υπάρχουν καλοί και κακοί προπονητές οι οποίοι δυσφημούν κάποιο σύστημα, αυτό είναι στην ευχαίρεια του μαθητή να μπορεί να κρίνει το δάσκαλο, όχι το σύστημα. Γιατί φταίει το σύστημα στις πέντε φορές, φταίει ο δάσκαλος. Μπορείς να πας σε μια σχολή kickboxing και να μείνεις πολύ ευχαριστημένος με το δάσκαλο και να πας σε μια άλλη και να είναι ο άλλος να μην ξέρει. Δεν σου φταίει το σύστημα του kickboxing επειδή ο άλλος δεν ξέρει. Πρέπει από μόνος λίγο να ψαχτείς. Αυτό συμβαίνει παντού και σε όλα. Από εκεί πέρα ένα άθλημα που είναι τόσο αρχαίο, είναι δικό μας, με ελληνική ορολογία.
Είναι ένα καινούριο άθλημα τα τελευταία 30 χρόνια σχεδόν στην Ελλάδα που έχει αναπτυχθεί και παγκοσμίως, έτσι. Και σίγουρα έχει τα προβλήματά του σαν ομοσπονδία, όπως και κάθε ομοσπονδία. Εδώ είναι που εμείς πρέπει να σταθούμε δίπλα του και να το στηρίξουμε, να το δυναμώσουμε. Λοιπόν, γιατί το να φεύγουμε από ένα χώρο με το που δημιουργούμε κάποιο πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι το βοηθάμε. Κανένα σύστημα που ξέρω εγώ, ακόμα και το kickboxing, όσοι ξέρουν old school kickboxing, δεν είχε καμία σχέση το kickbox τότε με το σήμερα. Έτσι δεν είναι. Δεν φύγανε όμως από εκεί. Μείναν αυτοί οι άνθρωποι εκείνοι οι παλέμαχοι, οι οποίοι το στηρίξανε. Ήταν αυτοί που στην ουσία το εξαπλώσανε και σήμερα έχει αλλάξει μορφές. Και αυτές σήμερα, όπως το ξέρουμε, το kickboxing και ίσως παρακάτω να ξαναλλάξει, γιατί πολύ απλά μόνο όταν μένεις μέσα και το στηρίζεις και, και μάχεσαι γι' αυτό, το δυναμώνεις. Όχι το βάζεις στα πόδια. Λοιπόν, τώρα, κάποιοι έρχονται με ειρωνία να μου πούνε το Παγκράτο δεν είναι η πιο αρχαία πολεμική τέχνη. Δεν με απασχολεί, παιδιά, είναι η πιο αρχαία πολεμική τέχνη. Είναι σίγουρα το αρχαιότερο πολεμικό άθλημα. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, στην Ελλάδα γεννήθηκε ο αθλητισμός. Δηλαδή, σίγουρα και άλλοι λαοί είχαν πολεμικές τέχνες. Δεν ήταν όμως άθλημα. Και υπάρχει και μια ιστορία στα αρχαία κείμενα που ήταν ένας Αθηναίος με έναν Πέρση στην Αθήνα και είδανε δύο Αθηναίους να παλεύουν. Και ο Πέρσης ρώτησε τον Αθηναίο γιατί μαλώνεις. Γιατί μαλώνουν αυτοί οι δύο. Λοιπόν, και του λέει ο Αθηναίος δεν μαλώνουν. Λέει απλά παλεύουν, λέει αθλούνται. Και λέει τι εννοείς αφού τους βλέπω, λέει ότι μαλώνουν. Και του λέει δεν μαλώνουν, απλά αθλούνται. Δεν μπορούσε να καταλάβει την έννοια του αθλητισμού. Και γυρνάει και του λέει ο Πέρσης ότι αν αυτό γινόταν στην Περσία, ένας από τους δύο έπρεπε να καταλήξει στο θάνατο. Αυτή είναι η διαφορά του αθλητισμού από μια απλή πολεμική τέχνη. Και το ότι εισήχθη το 648 π.Χ. δεν σημαίνει ότι δημιουργήθηκε τότε. Έτσι, σημαίνει ότι προϋπήρχε ήδη, γιατί όταν κάτι το φτιάχνει δεν μπορεί να είναι τέλειο με τη μία. Έτσι δεν είναι. Απλά, ενώ στην αρχή ήταν μόνο για τους στρατιώτες για να μάχονται όταν σπάγαν τα δόρατα και τα σπαθιά τους, μετά έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα χέρια και τα πόδια τους. Αυτό αργότερα με κάποιους κανονισμούς μπήκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 648 π.Χ. και παρέμεινε σε αρκετά ρεαλιστική του μορφή όπως ήταν στον πόλεμο, γιατί στην αρχαία Ελλάδα και η πυγμαχία και η πάλη και το Παγκράτιο λεγόταν βαρέα αθλήματα. Γιατί δεν είχαν κατηγορία κιλών και δεν υπήρχε χρόνος. Δηλαδή παίζανε 60 κιλά με τον 100 κιλά και δεν υπήρχε ούτε χρόνος. Οπότε αυτό ήταν δύσκολο, γιατί έτσι ακριβώς είναι και στον δρόμο ή σε μία μάχη στον πόλεμο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, κάποιοι μου λένε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν αγαπούσε το Παγκράτιο. Ναι, 40.000 στρατό που τον ακολουθούσε όμως δεν μπορεί να πεις ότι δεν γνώριζαν Παγκράτιο. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι λένε ότι δεν το εξάπλωσε, το έκανε. Δεν με ενδιαφέρει ακριβώς, δεν θα μπω σε αυτή τη δικασία να το εξάπλωσε ή όχι. Είναι κάτι που με απασχολεί λίγο. Εντάξει, έχω την άποψή μου, την ξέρω, και εδώ πέρα δεν μπορώ να την αναλύσω γιατί θα φάμε πολλές ώρες. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Δεν έχει σημασία αν το εξάπλωσε ή όχι, δεν έχει σημασία αν είναι η μητέρα όλων των πολεμικών τεχνών ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι είναι μια πολεμική τέχνη όπως η πυγμαχιά και η πάλι, που είναι δικό μας και πρέπει να το στηρίξουμε, να το αγκαλιάξουμε. Ακόμα και αν δεν είμαστε αυτού του αθλήματος, αλλά πρέπει να το στηρίξουμε έστω και από πίσω. Και να μην έχουμε αυτή την ξενομαγνία που και να νομίζουμε ότι πάντα ό,τι λέμε στην ελληνική γλώσσα δεν πουλάει και πουλάει μόνο στην ξένη γλώσσα, στην αγγλική. Για μένα είναι λάθος και είναι στο χέρι μας να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί αν σκεφτούμε ότι κάποτε η ελληνική γλώσσα είχε κατακλείσει όλο τον τότε κόσμο και ήταν και η επίσημη γλώσσα του πλανήτη εκείνη την εποχή, του περισσότερου τουλάχιστον γνωστού κόσμου, ξέραμε εμείς, σήμερα δεν το πιστεύουμε αυτό και μάλλον πηγαίνουμε να τη συρρυκνώσουμε κι άλλο. Τώρα θα σας πω κάτι για το Παγκράτιο συγκεκριμένα, γιατί το αγαπάω τόσο πολύ. Το αγαπάω τόσο πολύ όπως αγαπάει ένας Ρώσος στο Σάμπο, όπως αγαπάει ένας Βραζιλιάνος στον Μπραζίλιανο στο Ζίτσου. Είναι δική μας κληρονομιά. Και θα σας πω κάτι, το 2018, αν θυμάμαι καλά, που είχα κατεβεί κάτω στην Αθήνα σε μια ημερίδα από το Παγκρατίου, είχε έρθει ο Βραζιλιάνος αθλητής του UFC και του Pride, όσοι ξέρουν το Pride, ο Νογκέιρα. Το παρατσούκλι Μινόταυρος. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα για να κάνει ένα ντοκιμαντέρ πάνω στο Παγκράτιο. Και είχε περάσει από όλα τα μουσεία, είδε αγγεία, είδε χίλια δύο πράγματα. Και ήρθε με την τελευταία μέρα στην ημερίδα σε εμάς και μας είπε κάτι συγκλονιστικό που και εγώ έπαθα, δεν το περίμενα από τον ίδιο. Γυρνάει και λέει ότι δεν ήξερα για το Παγκράτιο ότι έκαναν τόσα πράγματα γνωστά και κοινά που τα βλέπουμε σήμερα στα κλουβιά και νομίζουμε ότι ανακαλύφθηκαν τώρα.
Και θα σου πω και κάτι σπουδαίο. Εγώ έλεγε ο Νογκέιρα, για να παίξω έναν αγώνα MMA, έπρεπε να έχω άλλον προπονητή στην πυγμαχία, άλλον προπονητή στο Thai Boxing, άλλο προπονητή στο Brazilian Jiu-Jitsu. Εσείς έχετε ένα σύστημα που από μόνο του εσωκλεί τα πάντα. Γροθιές, λακτίσματα, ρήψεις, κλειδώματα. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να πας και να ασχοληθείς με συσσαγωγικά, να χρειαστείς κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς που είναι και το πολεμικό, το σάμπο. Έτσι, γιατί υπάρχει το σάμπο το κλασικό που είναι μόνο πάλι και υπάρχει και το πολεμικό σάμπο, το οποίο έχει να κάνει με χτυπήματα, λακτίσματα, αγώνες, γονατιές, τα πάντα. Ρήψεις, κλειδώματα, όλα. Και αυτό λέγεται πολεμικό σάμπο. Όταν λοιπόν ακούσα αυτά τα λόγια από έναν άνθρωπο τόσο καταξιωμένο, τόσο γνωστό, τόσο υψηλό βαθμό στον Brazilian Jiu-Jitsu, καταλαβαίνεις ότι έχεις στα χέρια σου κι εσύ ένα σύστημα που θα πρέπει να το αγκαλιάσεις, θα πρέπει να το υποστηρίξεις και θα πρέπει συσσαγωγικά να το κάνεις γνωστό στον κόσμο. Από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλές αρνητικές κριτικές που ακούω για όταν έρχονται κάποιοι σε αγώνες και βλέπουν, ας πούμε, το ημιεπαφής, το σύστημα και μου λένε τώρα αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ακούστε λίγο. Δεν μπορείς να βιώσεις το Παγκράτιο εξ ολοκλήρου όπως στην αρχή Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα πρέπει να το κάνεις λίγο πιο, να το πούμε, πιο απαλό στα δικά μας τα μέτρα, πιο αθλητικό. Το Παγκράτιο έχει 7 τρόπους αγωνίσματος. Δεν είναι μόνο το ημιεπαφής. Μπορείς να παίξεις, αν θέλεις, και το kickboxing, το pick slack, όπως λέμε, μπορείς να παίξεις σκέτο παλαιστικό, το κάτω Παγκράτιο. Μπορεί ένα παιδάκι να κάνει μόνο την αυτοάμυνα, δηλαδή να δουλέψει στη σχολή του κάποιες τεχνικές αυτοάμυνας και να τις δουλέψει και να πηγαίνει και να διαγωνιστεί με το ζευγάρι του, με το οποίο θα κάνει καλύτερες τεχνικές. Μπορείς να παίξεις με χτυπήματα στο στήθος, full δύναμη, με ρήψη και τα κλειδώματα, και μπορείς να παίξεις και τον πλήρη αγώνα, που είναι αυτό που λέμε σήμερα εσείς που θα το ονομάζετε το MMA, που εγώ το ονομάζω Παγκράτιο κανονικά, και έχει τα πάντα, χτύπηματα και στο κεφάλι, όπως είναι και το MMA, όπως είναι, ας πούμε, και το σάμπο κτλ. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πολύ απλά πρέπει στο Παγκράτιο και κάθε άθλημα να το κάνει αυτό, όπως κάνει και το kickboxing, το semi contact, το light contact, το kick light, το full contact, έχει τόσα διαφορετικά στυλ. Θα πρέπει να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν παιδάκια σήμερα και αθλητές οι οποίοι δεν θέλουν να χτυπιούνται στο κεφάλι. Υπάρχουν αθλητές που έχουν πολύ ωραία προσόντα στην πάλη. Υπάρχουν άλλοι αθλητές που θέλουν να παίξουν το σκληρό του στυλ. Είναι στην ευχαίρεια του αθλητή να μπορεί να επιλέξει αυτό το κομμάτι που θέλει. Άλλοι έρχονται στη σχολή μόνο για το κομμάτι της αυτοάμυνας. Ενδιαφέρει να βγουν στον δρόμο και να προστατεύσουν τον εαυτό τους απέναντι σε ένα ρόπαλο, σε ένα μαχαίρι ή σε έναν οποιοδήποτε αντίπαλο. Λοιπόν, θα τον πετάξει από τη σχολή σου έξω γιατί εσένα σου αρέσει να κάνεις μόνο αυτό το κομμάτι? Δεν γίνεται. Το Παγκράτιο ταιριάζει σε όλους. Και το Παγκράτιο, συγκεκριμένα το Παγκράτιο, είναι σαν ένα κουστούμι. Ταιριάζει επάνω σου και παίρνεις επάνω σου τις τεχνικές που εσύ πιστεύεις σου αναλογούν και μπορείς να εκτελέσεις σαν άνθρωπος. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να ονομάσω κάτι MMA απλά για να πουλήσει, γιατί δεν πιστεύω καν ότι είναι κάτι τη λέξη MMA. Δεν είναι σύστημα. Είναι κάτι γενικό. Καθένας μπορεί να κοτσάρει και να λέει κάνω MMA. Τι σημαίνει κάνεις MMA? Βάζω λίγο kickbox, λίγο taekwondo, λίγο παλαιστικό. Σε τι? Είναι κάτι γενικό. Δεν το αδικό, αλλά δεν μπορώ από τη στιγμή που έχω στη σχολή μου ένα άθλημα σαν το Παγκράτιο, ολοκληρωμένο, να το αλλάξω εγώ την ονομασία για να γίνει σε κάποιους αρεστό και να πουλήσει εισαγωγικά στα αυτιά τους. Όχι. Και το τελευταίο που θέλω να επισημάνω, ένας από τους λόγους και βασικούς που δεν θέλω να το κάνω αυτό, είναι γιατί έχω δώσει μια υπόσχεση στο να είμαι στο δάσκαλό μου, τον Σίμον τον Ζαχόπουλο, ο οποίος από τη μέρα που ξεκινήσαμε όλοι οι καβαλιώτες στη σχολή του, είχε ένα όραμα να αναβιώσει το Παγκράτιο. Είχε ένα όραμα και ονόμαζε τα πάντα Παγκράτιο. Ακόμα και το kickbox το ονόμαζε Pixel Axe, ήταν ένα κομμάτι, λέγεται, του Παγκρατίου. Και επειδή το 2005 είχα πάει τότε στο σπίτι του να πάρω μια υπογραφή, όταν ετοιμαζόμουν να πάρω τη σχολή προπονητών του Παγκρατίου, μου είχε εκμυστερευτεί αυτή την επιθυμία του και μου έλεγε: πάρ το δίπλωμά σου, γιατί θέλω να σε βάλω σχολή να διδάξει Παγκράτιο. Είτε ήταν το όραμά του, ήταν το όνειρό του, ήταν η μεγάλη του αγάπη, ήταν η μεγάλη του επιθυμία και ήθελε τόσο πολύ να ακούει ο κόσμος τη λέξη Παγκράτιο. Και μόνο και μόνο για αυτή την υπόσχεση που έδωσε το δασκαλό μου, δεν θα σταματήσω ποτέ να διδάσω το Παγκράτιο, δεν θα σταματήσω ποτέ να προωθώ τη λέξη Παγκράτιο, επειδή το ήθελε και εκείνος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του και τώρα όσο μεγαλώνω ηλικιακά καταλαβαίνω και τους λόγους που ήθελε να το κάνει αυτό. Όπως λοιπόν καμαρώνουν πολλές χώρες και πολλοί άνθρωποι για τα συστήματά τους και προσπαθούν εδώ και χρόνια να το εξάγουν και να το εμπλουτίσουν, λοιπόν έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς με το Παγκράτιο.
Τίποτα δεν είναι τέλειο. Στο χέρι μας είναι να το τελειοποιούμε σιγά σιγά και τα λάθη να τα διορθώνουμε. Αλλά όταν μένουμε μέσα και πολεμάμε γι' αυτό, το να είμαστε απ' έξω και να ασκούμε μόνο κριτική, το κάνουν όλοι. Οπότε, όποιος θέλει να μπει στο ring, να το πω έτσι χοντρικά, είναι πρέπει να έτοιμος να δεχτεί και χτυπήματα. Αλλά τουλάχιστον αυτός που μπαίνει στο ring έχει πιο πολύ θάρρος από αυτόν που κάθεται απ' έξω και μόνο σχολιάζει. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Λοιπόν, εύχομαι να απάντησα σε αυτούς έτσι πολύ σύντομα για τις αιτίες που το κρατάω Παγκράτιο και για όποια άλλη απορία έχετε, παιδιά, τι να σας πω, ελάτε στη σχολή, δοκιμάστε το κιόλας, να δείτε πώς είναι και να συζητήσουμε και από κοντά. Φιλάκια, τα ξαναλάμε από κοντά.